κατηγορούμε αδίκως. Δεν έχετε δικαίωμα να μου συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχετε το δικαίωμα. Πού με είδε αυτή. Παρακαλώ. Πού με είδε. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάρκο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Σύνηγορε. Ο κύριος Σύνηγορος. Κύριε Πρόεδρος, εξανίσταμαι με αυτά που ακούω. Ο πελάτης μου είναι ένας τίμιος εργαζόμενος, ο οποίος βγάζει το ψωμί του τίμια μέρα με τη μέρα. Και κατηγορείται εδώ μέσα, σε αυτόν τον ιερό χώρο, ότι έβγαλε χοντρά λεφτά. Και πρέπει να σας δηλώσω ότι είμαστε αθώες σαν λευκές περιστερές και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Ευχαριστώ, κύριε Περιστέρη. Καθίστε κάτω. Κατηγορούμενε. Ξέρεις πολύ καλά γιατί κατηγορείς. Ξέρω, κυρία Πρόεδρε, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμένα αυτά τα χεράκια είναι τίμια. Ποτέ δεν έχω κλέψει τίποτα. Το μέτωπό μου είναι πεντακάθαρο. Δεν έχω προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα ούτε το ιδιωτικό αίσθημα τίποτα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να σας εξηγήσω ένα πράγμα. Εγώ είμαι επαγγελματίας χρόνια, με τα πολεμικά δηλαδή, με ένα τυπογραφείο. Έχω τυπώσει του κόσμου τα πράγματα, προγράμματα για κινηματογράφους, καλοκαιρινών, θερινών, για καραγκιόζ έχω τυπώσει. Έχω τυπώσει προσκλητήρια γάμων, βαφτισιών, κηδιών. Τα έχουμε υπόψη μας. Κηδιών. Και έχω τυπώσει αφίσες από παπάγου μέχρι τώρα, προεκλογικές αφίσες. Εκεί τα έχουμε πάρει κάποια. Δεν πολιτευόμεθα, κύριε. Όχι, είπατε, εγώ δεν πήρα ποτέ θέση γιατί θέλω να τα τυπώνω όλα. Δεν παίρνω θέση να τα τυπώνω όλα, σα το εξηγώ αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έχω έναν τρόπο κλπ. Ήρθε κάποιος... Παρακαλώ, κύριε μου. Ήρθε κάποιος κύριος και μου παρήγγειλε να του τυπώσω χοντρά λεφτά. Εγώ δεν έβγαλα. Μου είπε να του τυπώσω χοντρά λεφτά. Και εγώ βέβαια του τα τύπωσα όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Πρόεδρε. Γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν μπορώ να αρνηθώ στον πελάτη την παραγγελία. Δηλαδή εσείς δεν βγάλατε χοντρά λεφτά. Δεν έβγαλα, όχι, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά. Εγώ δεν έβγαλα, τι να σας πω. Πόσο χοντρά λεφτά ήταν αυτά. Να, είναι 15 πόντι πιο χοντρά από το κανονικό.